Τους κάω μες στο Ροζουέλ. Είμαι από χωριό, δεν είμαι εδώ. Τους κάω σκέτο Μοζουέλ. Πήρα από μικρός, δεν είμαι εδώ. Στρατόπεδο η χώρα. Γουαντάναμο, τα σκυλιά σου. Μα δεν τα έχω τα όπλα εγώ. Ανοίγω το ψυγείο για να φύγω να βγω και να πάρω μια νάσα λάσκα. Έχω και μας τη φάρσα σάλτσα. Λάς με γρασίλα δεν κρεβάρκα. Που καράτσα του κάρκα. Μένω σε γιάβκα. Όταν έχει πουλάνες κάπου εκεί με τη πιάτσα. Είδες στο τυρί, είδες στο χαρτί και δεν είδες τη φάκα. Είναι την καπινιά τα σπάστα. Κι όπου σου και βαράνε την ιδιφάντα. Κάφτα, παρακράτους η μάγκα. Κολυμπάνε τα κάρκα για να φάνε τα πάντα. Σκοπευτεί στην ταράτσα. Σουλάτσα κάτω στην κάτσα. Για την κυράτσα και το μαλάκα. Κάνε μου τράκα. Μια τάκα για την ατάκα. Τα χαμουτάκα. Να χαμω νάχα λίγο αγάπη και χρόνο και λίγα φράγκα. Λοιπόν, είναι σήμερα Τρίτη, είναι η ώρα 7 και το show συνεχίζεται, show must go on. Δημήτρης μαζί σας. Η Ορνέλα, όπως όλες τις προηγούμενες μέρες, τις προηγούμενες εβδομάδες, απουσιάζει για εργατικούς λόγους. Καλύπτουμε όμως την Ορνέλα, νομίζω επάξια, και είμαστε μαζί σας μέχρι τις 8, με πάντοτε έναν εκλεκτό καλεσμένο. Σήμερα μια εκλεκτή καλεσμένη, η οποία θα μας πει καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είναι μαζί μας λοιπόν η κυρία Μιναδάκη Ελπίδα. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα το κόψω το κυρία και παραμένει η κυρία. Ελπίδα, καλησπέρα. Το λοιπόν. Ελπίδα. Είναι και επίκαιρο τώρα. Η Ελπίδα, ξεκινάω να πω ότι είναι νεοσμηνιώτησα και μετά το satisfaction θα πούμε κάποια πράγματα για το ποια είναι η Ελπίδα επαγγελματικά και τι έχει κάνει και ποια τα πλάνα της. Επανερχόμαστε λοιπόν πολύ γρήγορα.
Συνεχίζουμε λοιπόν, ο Mick Jagger θα περιμένει. Πριν μιλήσουμε με την φίλη μας την Ελπίδα, να δούμε το πρόγραμμα του Γαλαξία, στον οποίο επαναλαμβάνω ότι το www.nstv.gr είναι χορηγός όλων των πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού, οι οποίες συνεχίζονται το Σάββατο στις 8 Ιουνίου στις 3 το μεσημέρι. Οι τρεις οματοφύλακες και το πλοίο της χαράς της κυρίας Αντιγόνης Άλε Βυζοπούλου, μουσικοπαιδαγωγικό παραμύθι. Και το Σάββατο πάλι στις 8.30 το βράδυ, συναυλία με μουσική της Μεσογείου. Το πρόγραμμα του πολιτιστικού χώρου Γαλαξία τελειώνει, αν διαβάζω σωστά, την Κυριακή στις 8.30, την Κυριακή 16 Ιουνίου στις 8.30, με μια μουσικοποιητική βραδιά, εμπνευσμένη από έργα Ελλήνων ποιητών και πεζογράφων από τη Μουσική Σχολή Ευμέλεια. Λοιπόν, επιστρέφουμε λοιπόν στην Ελπίδα. Ελπίδα, γεια σου και πάλι. Καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθες λοιπόν και καλώς μας βρήκες και καλώς σε βρήκαμε. Ευχαριστούμε που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ. Πρόσφατα, πάρα πολύ πρόσφατα, είχες μια συνεργασία με την πολιτιστική, με το πολιτιστικό κομμάτι του Γαλαξία. Mm-hmm. Η συνεργασία σου αυτή ήταν καταρχήν στην παρουσίαση του δεύτερου παιδικού σου βιβλίου. Η δεύτερη φορά και η πρώτη φορά, πες μου κάποιες λεπτομέρειες γιατί δεν την είδα από κοντά. Η πρώτη λες, παρουσίαση του πρώτου παιδικού μου βιβλίου, δηλαδή. Α, η πρώτη εκδήλωση στο Γαλαξία, λέμε. Ναι, η μία εκδήλωσή σου δεν ήταν παρουσίαση. Ωραία. Ναι, η πρώτη ήταν 25 του μηνός, το προηγούμενο Σάββατο, τα πήγα λίγο πανωτά. Ήταν επειδή εργάζομαι στο Ινστιτούτο Παιδαγωγικού Θεάτρου Θεατρομάθεια, που είναι παιδικό θέατρο. Mm-hmm. Κάνουμε παραστάσεις συμμετοχικού θεάτρου, που είναι διευθύντρια η Γλύκη Κατσαβού, και εγώ είμαι στο κομμάτι των δημοσίων σχέσεων και γενικά ό,τι σχέση με το παιδικό. Κάναμε λοιπόν την παράσταση με τις μουσικές τις νότες, τις καρδιάς ανοίγω πόρτες. Το Σάββατο στις 25 Μαΐου στις 3 το μεσημέρι, παιδική Ακριβώς. θεατρική. Που είναι για τα παιδιά. Ασχολούμαστε πολλά χρόνια με το παιδικό θέατρο. Συμμετέχουν τα παιδιά και κάνουμε και σεμινάρια στα σχολεία για το θέατρο ως παιδαγωγικό εργαλείο πάνω σε αυτό για τα παιδιά. Και πραγματοποιήσαμε αυτή την παράσταση και χάρηκα πάρα πολύ που είχα την ευκαιρία να κάνω και στην περιοχή μου, γιατί κάνουμε σε πάρα πολλούς δήμους και χρόνια. Και επιτέλους κάναμε και μία εδώ. Πες μου λίγο για την παράσταση, έτσι να τη φανταστώ, σε τι ηλικιακά γκρουπ απευθύνεται και λίγο τη θεματολογία. Λοιπόν, η παράσταση μας γενικώς. Όχι όλοι για να έρθω την άλλη φορά, έτσι. Ναι. Είναι πολλές, οπότε εντάξει, δεν τελειώνουν. Η παράσταση μας είναι για παιδιά από 3 μέχρι και 10. Είναι συμμετοχικά πάντα, είναι θέματα παιδαγωγικά. Το συγκεκριμένο είναι μια ιστορία που έχει να κάνει με τη μουσική, είναι για τη δύναμη της φιλίας, μέσα από μια πολύ ωραία ιστοριούλα για τη Χιονή την κόρη του Βοριά, και ακούγονται κομμάτια κλασικής μουσικής, του Μπαχ, του Μπετόβεν, αλλά έχουμε βάλει πάνω παιδικούς στίχους. Το έργο του Τάκη Χρυσούλη, σκηνοθεσία της Αλίκης Κατσαβού, έπαιξε η Αλίκη Κατσαβού και η Αλκμίνη Σταθάτου. Και γενικώς. Μελοποιημένο θεατρικό, τύπου musical. Είναι παράσταση, είναι κανονική θεατρική παράσταση με μουσικά στοιχεία. Και το σημαντικότερο είναι ότι συμμετέχουν τα παιδιά. Αυτό λοιπόν, όπως είναι, το πηγαίνουμε στα σχολεία. Τα παιδιά από το κοινό ή και παιδιά τα οποία έχουν κάποιο ρόλο ηθοποιού. Τα παιδιά από το κοινό τα σηκώνουμε πάνω και απλά κάνουν, βοηθάνε στην εξέλιξη του έργου. Κάνουν πράγματα για να συνεχίσει το έργο. Ανταποκρίνονται τα παιδιά εδώ. Πάρα πολύ. Και, ναι, ναι. Και είναι συγκλονιστικό ότι μπορεί να ακούσεις αυτά που λένε και ο τρόπος που συμμετέχουν είναι συγκλονιστικός. Πήγε καλά. Ναι, πολύ καλά. Είσαι ευχαριστημένη. Πολύ, πολύ. Πάντα είναι μια έκπληξη η επαφή με τα παιδιά. Λοιπόν, να πούμε ότι στον πολιτιστικό χώρο φέτος, επειδή παρακολούθησα αρκετά τις εκδηλώσεις, είχε, μπορώ να πω, αρκετές εκδηλώσεις για παιδιά. Είτε με παρουσίαση παιδικών βιβλίων, είτε με παρουσίαση θεατρικών για παιδιά. Mm-hmm. Και μάλιστα, συνήθως ο Γαλαξίας δεν έχει εκδηλώσεις μεσημερινές. Για να καλυφθεί όμως η ζήτηση των παιδιών, πάρα πολλές εκδηλώσεις ήταν στις 3 το μεσημέρι, όπως ήταν και νομίζω και οι δύο ειδικές σου. Mm-hmm, και οι δύο. Οπότε νομίζω η νεότερη γενιά, η πολύ νεότερη γενιά, είχε τελικά την ώρα της στο πολιτιστικό χώρο του Γαλαξία. Και από μια εικόνα που πήρα από κάποιες άλλες, βέβαια, είχε και καλή προσέλευση. Είχε. Τελικά ο κόσμος το θέλει αυτό. Ναι, ο κόσμος φαίνεται ότι εκτιμάει, και χωρίς να κάνω καμία πολιτική προσέγγιση, ο κόσμος έχει αγαπήσει την εκμετάλλευση του Γαλαξία σαν πολιτιστικό χώρο. Και μάλιστα κρίνοντας από δικούς μου ανθρώπους, πολύ δικούς μου ανθρώπους, πάρα πολλές φορές μου έχουν πει σήμερα έχει αφιερώμα στον τάδε, έχει αφιερώμα σε πολύ μεγάλα ονόματα. Mm-hmm. Και δύσκολα βρίσκει και χρηστήρια γιατί είναι δωρεάν. Ναι, ναι. Νομίζω ότι τράβηξε πάρα πολύ τον κόσμο της Νέας Μύρνης. Ξέρουμε και οι δύο φυσικά ότι μέσα στην εποχή των τόσο μεγάλων προβλημάτων
ίσως ο πολιτισμός είναι μια διέξοδος για κάποιους αναγκαία και για κάποιους ενημερωτική. Ακριβώς. Πολύς κόσμος παρακολούθησε τις συγκεκριμένες γιορτές. Και φαντάζομαι το είδες και στις δύο τις δικές σου εκδηλώσεις και στο βιβλίο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχα ένα άγχος, γιατί η ώρα είναι λίγο περίεργη. Είναι με ένα μεσημέρι, αλλά είναι ντάλα μεσημέρι, είναι μια ώρα δύσκολη. Ειδικά τώρα καλοκαίρι που είναι δύσκολο να μαζέψει τα παιδιά. Αλλά είδαμε με πολύ χαρά ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από τέτοια. Είναι και εποχή που χρειάζονται κάτι δωρεάν και θέλουν τα παιδιά τους να μπαίνουν να έχουν καλλιτεχνική έτσι. Να ασχολούνται με τα καλλιτεχνικά, να μπορούν να είναι μέσα σε αυτό το πράγμα. Οπότε τελικά ο κόσμος το έχει ανάγκη και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, γιατί μας δίνει και εμάς ένα πάτημα και ένα χώρο. Ναι, σωστό, πολύ σωστό. Πριν πάμε στο βιβλίο σου, να καθυστερήσουμε λίγο, να μείνουμε λίγο στο θεατρικό. Πες μου κάποιους συντελεστές του θεατρικού. Λοιπόν, βασική είναι εκείνη που το έχει ξεκινήσει, το Ινστιτούτο Παιδαγωγικού Θεάτρου, καταρχάς υπάρχει 15 χρόνια. Μπορείτε να βρείτε και πληροφορίες στο θεατρομάθε.gr στο ίντερνετ, όπου αναφερόμαστε για το που γίνονται παραστάσεις, γίνονται σε πολυχώρο Άγκυρα κάθε Σάββατο το χειμώνα. Και γενικότερα καθημερινές πηγαίνουμε στα σχολεία, σε όλα τα σχολεία της Αττικής και εκτός Αττικής. Το έχει ξεκινήσει λοιπόν. Οπότε το, συγγνώμη, διακόπτω, το γυρίζετε το έργο. Ναι, είναι παντού και εκτός Αθηνών και περιοδία και όλα αυτά. Ναι, γίνεται πάντα. Εντάξει, σίγουρα είναι λιγότερα πια λόγω της κρίσης, αλλά ευτυχώς ακόμα όμως αυτό που είναι πολύ ευχάριστο είναι ότι στις δύσκολες αυτές εποχές ακόμα οι γονείς και να μην μπορούν να κάνουν κάτι για τον εαυτό τους, για το παιδί τους θα πάνε. Καλά, τα παιδιά ξέρεις ότι όταν σταματήσουμε να ξοδεύουμε για τα λεφτά, έχει επέλθει και το τέλος. Ναι, ναι. Τα παιδιά κόβουμε. Πάντοτε τελευταία. Πες μου λοιπόν για τους τελεστές, να σου πω. Ναι. Λοιπόν, το έχει ξεκινήσει λοιπόν η διευθύντρια είναι η Αλίκη Κατσαβού. Ναι. Εγώ είμαι στις δημόσιες σχέσεις και η Ουσίνη Χατζάκη. Ηθοποιοί είναι η Ελκμίνη Σταθάτου και η Αλίκη Κατσαβού που είπα και πριν. Είμαστε πολλά. Είναι σκηνικά τα έχει κάνει η Ουσίνη Χατζάκη. Κοστούμια ο Μιχάλης Δούγκος που είναι πολύ γνωστός στο θεατρικό χώρο. Τάκης Χρυσούλης έχει γράψει τα έργα που δυστυχώς το χάσαμε πριν 2 χρόνια. Και τους στίχους και το όλο έργο το έγραφε ο Τάκης Χρυσούλης. Αυτό γενικώς. Και από εκεί πέρα κάνουμε και σεμινάρια με πολλούς θεατρολόγους και ηθοποιούς ανά περιόδους, για να μπορούν τα παιδιά και οι μεγάλοι να μαθαίνουν πάνω σε αυτό. Λίγο μια μικρή παρένθεση, δεν ξέρω αν ξέρεις. Η Νέα Σμύρνη έχει μια πολύ μεγάλη θεατρική ομάδα στην Εστία της Νέας Σμύρνης, η οποία είναι πάρα πολλά χρόνια και ανεβάζει αρκετά επώνυμα θεατρικά, φυσικά όχι θεατρικά. Και επειδή έχω βρεθεί αρκετές φορές και λόγω του καναλιού, η Νέα Σμύρνη είναι πολύ ενεργή λοιπόν και σε αυτό το κομμάτι, ναι, το θεατρικό, και μάλιστα αναφερόμενος και στην τρίτη σου ιδιότητα του πρόσφατα διορισμένου, εκλεγμένου θα έλεγα, Προέδρου Συλλόγου. Και οι σύλλογοι της Νέας Μήνης, μία από τις δραστηριότητες τους, είναι και οι εθνοτικές παραστάσεις, οι οποίες βέβαια αφορούν τη θεματολογία της παράδοσης του ετάκτατου συλλογού. Άρα η Νέας Μήνη είναι πολύ δυνατή και σε τέτοια θέματα. Άρα λοιπόν, εσύ στο θεατρικό κάνεις την προβολή της δημόσιας σχέσης. Ναι, δημόσιες σχέσεις. Πολλές φορές και εγώ αναμεγνώμαι με το κείμενο ή βοηθάω στη δραματοποίηση. Ανάλογα με το έργο και πού μπορώ και εγώ να συμβάλλω σε αυτό, εφόσον γράφω και εγώ παιδικά, συμβάλλω και στα κείμενα και πολλές φορές βοηθάω και στα σεμινάρια που οργανώνουμε και στο θεατρικό παιχνίδι που κάνουμε για τα παιδιά και τους μεγάλους. Κυρίως για εκπαιδευτικούς το οργανώνουμε αυτά. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο μουσική και θα επανέλθουμε με την ελπίδα, θα μείνουμε στο θεατρικό και θα δείξουμε κάποια πολύ μικρά αποσπάσματα στον κόσμο που μας βλέπει, κάποια πλάνα που έχουμε τραβήξει από το MSTV και για βιντεάκια, κατά τα κάτω με τα διαθέματα, για να υπάρχει και μια εικόνα από την εκδήλωση την οποία σου καλύψαμε και θα έχεις και εσύ σύντομα το βίντεο. Γυρίζουμε λοιπόν με την ελπίδα σύντομα.
Moscow down to Gonky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. We could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Λοιπόν, επιστρέψαμε και ακούγοντας λίγο Scorpions, θα δούμε τώρα κάποια αποσπάσματα του βίντεο του NSTV από την εκδήλωση της Ελπίδας στο Γαλαξία. Δούμε λοιπόν κάποια αποσπάσματα και είμαστε. Είδαμε λοιπόν ένα πολύ μικρό απόσπασμα, θα δούμε άλλο ένα το οποίο είναι λίγο μεγαλύτερο και θα επιστρέψουμε με την Ελπίδα να μας μιλήσει πια για το δεύτερο βιβλίο που παρουσίασε, αλλά και για το πρώτο, για την πρώτη της, για την πρώτη συγγραφική δουλειά. Ξέρεις πως γίνεται όταν θυμώνει. Αποκρίθηκε η ώρα. Αχ,
Αποκλείεται. Είναι πολύ ερωτευμένος μαζί μου για να κάνει κάτι τέτοιο. Μα ποιος είναι αυτός από τη τσέλη που φοβάστε τόσο? Είναι ο ζωγράφος του πίνακα, όπως σου είπα. Και όπως καταλαβαίνεις, δεν του αρέσουν οι ξαφνικές επισκέψεις. Κάθε ζωγράφος έχει αποφασίσει όταν φεύγει από τη ζωή να ζει για πάντα μέσα σε ένα πινακάκι. Εκείνο που αγαπάει περισσότερο. Και η γέννηση της Αφροδίτης είναι ο αγαπημένος του. Ο Μποτιτσέλη είναι ιδιαίτερα περήφανος γι' αυτόν. Θέλεις να σου πω την ιστορία του? Άκου λοιπόν πώς έγινε. Λοιπόν, επανερχόμαστε λοιπόν με την Ελπίδα και Ελπίδα έχω στα χέρια μου τα δύο σου παιδιά. Τα δύο σου συγγραφικά παιδιά. Λοιπόν, το ένα το συγγραφικό σου παιδί είναι η Λίτσα, η Σακουλίτσα. Ναι. Μ' αρέσει, πετυχαίνεις και τη ρήμα. Ναι. Από τον εκδοτικό οίκο Οσελότο. Οσελότο. Mm-hmm. Το οποίο, πες μου λίγα πράγματα πριν πω για το δεύτερο. Ναι, λοιπόν, αυτό είναι μια ιστορία, είναι ένα οικολογικό παραμύθι για τα παιδιά. Η ιστορία, έτσι πολύ συνοπτικά, είναι για μια σακουλίτσα στο σούπερ μάρκετ που ήθελε να κάνει κάτι σημαντικό στη ζωή της και να αλλάξει, να ανακυκλωθεί και μέσα από την... πέφτει στα χέρια, πάση περιπτώσει, σε μια οικογένεια. Η οικογένεια γνωρίζει ένα κοριτσάκι που σε κάποια φάση ζωής της την βοηθάει από τη βροχή. Ανακυκλώνεται η σακούλα και ονειρεύεται ότι θα ανακυκλωθεί για να γίνει κάτι άλλο. Και τελικά επιστρέφει στην. Ξαναβρίσκεται με το κοριτσάκι σε κάποια άλλη μορφή, έχοντας πια ανακυκλωθεί σε ομπρελίτσα. Το πήγα συνέχεια μετά γι' αυτό πάω στο άλλο. Okay. Εν πάση περιπτώσει, όλη η ιστορία έχει να κάνει με το οικολογικό αίσθημα. Δηλαδή, μαθαίνουμε στα παιδιά λιγάκι το νέμα της οικολογίας, αλλά και τη δύναμη της φιλίας. Πόσο σημαντική είναι η φιλία και πόσο σημαντικό είναι να κυνηγάμε τα όνειρά μας. Και να μην φοβόμαστε να γίνουμε κάτι άλλο. Άρα λοιπόν τα πονηρά μηνύματα είναι το οικολογικό, ναι, και η φιλία. Τα μηνύματα που προσπαθείς να περάσεις στα παιδιά. Έτσι, η φιλία και να κυνηγούν τα όνειρά τους και να μην φοβούνται να ανακυκλωθούν, να κάνουν κάτι άλλο, να πάνε στο επόμενο βήμα με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Αυτό. Αυτό βγήκε ποια χρονιά? Αυτό βγήκε το 2011. Το 2011, ναι. Βλέπω ένα μίνι βιογραφικό σου. Mm-hmm. Έχεις συνεργαστεί με διάφορα μέσα ενημέρωσης. Μου είπες ότι έχεις σπουδάσει και δημοσιογραφία. Έχεις αρθρογραφήσει σε περιοδικά και εφημερίδες και παράλληλα έχεις εργαστεί ως κειμενογράφος σε μεγάλες διαφημιστικές εταιρείες. Και διάφορα άλλα. Ας μην σε διαφημίσουμε και ιδιαίτερα. Αυτό το βιβλίο λοιπόν βγήκε το 2011. Πόσο καιρό έκανες να το γράψεις? Όχι, είχα πολλές ιστορίες έτοιμες, τόσο ή άλλως. Απλά το θέμα ήταν πόσο καιρό έπρεπε να βρω την κατάλληλη ευκαιρία. Mm-hmm. Και τον εκδοτικό οίκο και τα πράγματα λίγο έτσι πια περίεργα. Mm-hmm. Οπότε είχα ιστορίες και έχω ακόμα πολλές ιστορίες. Απλά πρέπει να δέσει με την συγκυρία. Η αγορά των εκδόσεων το 2011, για να συνεχίσουμε και τη συζήτηση που κάναμε πριν βγούμε στον αέρα. Mm-hmm. Δύσκολη. Ναι, είναι δύσκολη. Εντάξει, καταρχάς είναι πάρα πολλά πια τα βιβλία. Πια δεν υπάρχει τόση υποστήριξη από τους εκδοτικούς οίκους και πρέπει να κάνεις περισσότερα πράγματα από μόνη σου. Πάντα γινόταν αυτό, αλλά τώρα γίνεται λίγο περισσότερο. Εντάξει, υπάρχει κοινό. Τα παιδιά πάντα ενδιαφέρονται για παιδικά. Αλλά σίγουρα πρέπει να το τρέξει πολύ μόνο. Είναι μεγάλο κομμάτι πρέπει να το τρέξει μόνο σου. Απευθύνθηκε σε πολλούς εκδοτικούς οίκους. Ναι. Και τελικά κατάληξε εκεί που, εντάξει, ήταν πιο εύκολο στην παρούσα φάση να μου το υλοποιήσουν. Μάλιστα. Ευχαριστημένη από την κυκλοφορία. Όσο μπορείς να έχεις εικόνα, γιατί δεν είσαι ο εκδοτικός οίκος. Ναι, κοίταξε. Εντάξει, θεωρώ θα μπορούσε να πάει και καλύτερα. Παρακολουθείς τις πωλήσεις, δηλαδή μιλάς μαζί τους κατά τακτά χρονικά διαστήματα? Μιλάω, εντάξει, μιλάω μαζί τους, έχω μια εικόνα. Τώρα ποτέ δεν μπορούσε να έχεις απόλυτα. Ούτε οι ίδιοι δεν έχουν. Έτσι που είναι τα πράγματα τώρα και τα βιβλιοπωλεία και όλα αυτά. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να πάει και καλύτερα
ίσως αν το προωθούσαμε λίγο περισσότερο και από τις δύο πλευρές. Εσύ το προώθησες. Έκανα και εγώ τις κινήσεις μου, ναι. Όπως. Έκανα σε βιβλιοπωλεία κάποιες παρουσιάσεις. Κάποια έτσι. Σε κανάλι παιδικό, αυτά είχα απευθυνθεί, κάναμε παρουσιάσεις. Έστειλε, ξέρω εγώ, 5-10 βιβλία σε εφημερίδες. Ναι, έστειλε. Που είναι έστειλε, μια παραδοσιακή μέθοδο. Έστειλε. Απλά το θέμα ήταν ότι ήταν πιο δύσκολο γιατί επειδή ήταν καινούργιες εκδόσεις, έπρεπε να κάνω μεγάλο κομμάτι προώθησης μόνη μου. Mm-hmm. Και σίγουρα είχα μεγαλύτερη δυσκολία να κινηθώ σε αυτό. Μάλιστα. Έχει σημασία δηλαδή να μπορεί να σε στηρίξει και ο εκδοτικός οίκος ώστε να. Να μπορείς να πορευτείς και να έχεις την υποστήριξη. Το κομμάτι της προβολής εννοείς. Ναι, ναι. Τώρα εγώ να κάνω λίγο βέβαια το συνήγορο του διαβόλου. Ο εκδοτικός οίκος θα στο εκδώσει. Αν σε στηρίξει και στην προβολή. Εμείς τι θα κάνουμε δηλαδή σαν συγγραφείς. Θα γράψουμε. Είναι δύσκολο. Καταλαβαίνεις με ποια έννοια το λέω. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι εποχές και πράγματι επειδή έχω κι εγώ μια αρκετά καλή προσέγγιση για την προβολή ενός βιβλίου. Νομίζω ότι οι συγγραφείς που έχετε και φαντασία, εάν βοηθήσετε τον εαυτό σας χρησιμοποιώντας και τη φαντασία σας, θα δείτε αποτελέσματα. Ναι, όχι, εντάξει, είναι δίκιο έχεις. Πρέπει να το κάνουμε τόσο ή άλλως μόνοι μας. Απλά, όταν έχεις μια υποστήριξη στην προβολή, δεν είναι θα τα κάνεις αυτά που να κάνεις, απλά θα τα κάνεις λίγο πιο γρήγορα. Mm-hmm. Αυτό χρονικά θα σε βοηθήσει. Και εσύ ειδικά, συγγνώμη που διακόπτω, κάνεις και δημόσιες σχέσεις, οπότε νομίζω ότι όλο αυτό το πολυσιακό κατά κάποιο τρόπο κομμάτι mm-hmm. είναι ο χώρος που ψιλοκινείς. Ναι, είναι ο χώρος που κινούμε και νομίζω ότι και μ' αρέσει κιόλας, το κάνουμε πάρα πολύ χαρά. Από εκεί πέρα όμως πολλά πράγματα θέλουν και μια οικονομική στήριξη. Καλά, οπωσδήποτε. Εντάξει, οπωσδήποτε. Ό,τι μπορούμε όμως το κάνουμε πολύ χαρά και από φαντασία εντάξει έχουμε. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε για το δεύτερο και πιο πρόσφατό σου βιβλίο, το mm-hmm. ταξίδι της κόκκινης ομπρέλας, ας ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, το Άμπρα Κατάμπρα, ας δούμε και το τελευταίο βιντεάκι της παρουσίασης του ταξιδιού της κόκκινης ομπρέλας και επανερχόμαστε. Καλά, σας άρεσε! Αυτό δεν τους άρεσε. Για να μας πούνε. Τι χρώμα είναι η ομπρέλα, για να δούμε τι άλλες ερωτήσεις έχει να μας κάνει. Λοιπόν, δεν μου το μοντάψει. Λοιπόν, για πείτε μας, σε ποιο πίνακα μπήκε η ομπρέλα, καταλάβατε. Σε Αφροδίτη. Σε Αφροδίτη. Δεν άκουσα. Σε Αφροδίτη. Στη γέννηση της Αφροδίτης. Μπράβο. Και θυμάσαι ποιο είναι το όνομα του
Ζωγράφου, είναι το πιο δύσκολο. Πώς λέγαμε ζωγράφου, πούμε να σου δώσουμε μερικές. Ονιτέλα, τα προσέξτε καλά. Για να μην δώσουμε τα μερικές. Ούτε χρειάζεται να δώσουμε ελαστικές, ούτε τίποτα αμέσως. Και μήπως θυμάστε ποιοι στεκόντουσαν αριστερά και δεξιά. Α, εδώ να πήγαινε, ας πούμε, το πέμπτο. Ποιοι είναι αυτοί εδώ. Ποια. Λιώρα. Ένα συμπεριόρμα. Καλά, σας άρεσε. Νομίζω ότι τους άρεσε. Τους άρεσε, όχι, δεν τους άρεσε. Για να ρωτά, να δούμε κατά ποια. Καταρχήν και να μας πει, να μας πούνε. Τι χρώμα είναι η ομπρέλα του Στέλνου μας πει. Ακόκκινη. Για να δούμε τι άλλε ερωτήσει έχει να μας κάνει. Λοιπόν, δεν μην πω κάτι. Λοιπόν, για πείτε μας, σε ποιο πίνακα πήγε η ομπρέλα. Καταλάβατε. Λοιπόν, είδαμε λοιπόν άλλο ένα τελευταίο βιντεάκι από την παρουσίαση. Το ταξίδι της κόκκινης ομπρέλας, λοιπόν. Έχεις πιασί αρικούς τίτλους. Ναι, εντάξει, είναι το πρώτο που τραβάει τα παιδιά. Και το Λίτσα η Σακουλίτσα, έτσι, μ' άρεσε. Μου θυμίζει πράγματα που θα σου πω βέβαια εκτός αέρα. Mm-hmm. Έχεις πιασί αρικούς όμως τίτλους, πραγματικά. Δηλαδή, για ένα δευτερόλεπτο, ακόμα και στην ηλικία τη δική μου, νιώθω, λέει, ένα έτσι, παιδικό. Σου κάνει. Αυτό, ναι, αυτό ναι. Είναι καλό, γιατί θέλουμε και μεγάλα. Τι να είναι δηλαδή το ταξίδι της κόκκινης ομπρέλας. Για πες μου, λοιπόν. Λοιπόν, καταρχάς από ό,τι βλέπεις έχω και μια μονή με τις ομπρέλες, γιατί η Σακουλίτσα έχει ομπρελίτσα και εδώ mm-hmm. είναι λίγο σαν συνέχεια. Το ταξίδι της κόκκινης ομπρέλες λιγάκι έμεσα είναι σαν να συνεχίζεται από το πρώτο, όχι απαραίτητα, στο δικό μου το μυαλό δεν. Έχει αυτοτέλεια όμως, έτσι. Έχει αυτοτέλεια τελείως. Ναι, απλά mm-hmm. όποιος το ξέρει, ξέρει ότι το έχω συνδέσει λίγο. Επειδή θεωρώ ότι η ομπρέλα έχει να κάνει με την προστασία και το ταξίδι λίγο. Μου θυμίζει και λίγο τα παιδικά μου χρόνια με τη Mary Poppins, ξέρεις. Που ήταν αγαπημένο μου και έτσι το έχω λίγο σαν σύμβολο πραγμάτων διαφόρων. Okay. Να σου πω για την ιστορία να της. Να διαβάσω λοιπόν λίγο γρήγορα την σύντομη περίληψη. Η κόκκινη ομπρέλα, ξεχασμένη από τον κάτοχό της στην ομπρελοθήκη της πινακοθήκης Ουφίτσι, ανακαλύπτει τη μαγεία των πιο διάσημων έργων ζωγραφικής στον κόσμο. Γνωρίζει από κοντά την Αφροδίτη, την Ωρα, τους ανέμους. Μαθαίνει για τον ζωγράφο Σάντρο Μποτιτσέλη, τη Σιμονέτα, τον Τζουλιάνο και αποφασίζει να κάνει μια πολύ παράξενη μετακόμιση. Έτσι αρχίζει το ταξίδι μέσα στο διάσημο πίνακα η γέννηση της Αφροδίτης του Μποτιτσέλη. Επειδή δεν κατάλαβα πολλά πράγματα, κάντο μου λίγο πιο. Έτσι, πιο απλά, έτσι. Πιο λιανά, ναι. Παιδικά. Να το πω πιο παιδικά. Παιδικά, βέβαια. Λοιπόν, αυτό το. Επειδή γενικά μου αρέσει πάρα πολύ τέχνη και ζωγραφική και όλα αυτά. Και επειδή δουλεύω σε παιδαγωγικό θέατρο, θεωρήσω ότι είναι ωραίο να συνδυάσω στα παιδιά την τέχνη με το παιδικό. Έπιασα λοιπόν την Αφροδίτη του Μποτιτσέλη, που είναι από το γνωστό μύθο της Αφροδίτης, τη γέννηση της Αφροδίτης, που έτσι όλοι ξέρουμε τη μυθολογία. Και έπιασα τον πίνακα του Σάντρο Μποτιτσέλη, τη γέννηση της Αφροδίτης, που είναι αυτός ο γνωστός πίνακας που βγαίνει από το κοχύλι. Και σκέφτηκα να το κάνω παιδικό παραμύθι. Να μάθω στα παιδιά πώς έγινε αυτό, να μπουν μέσα στο πίνακα. Πάντα ο πίνακας που μπαίνεις μέσα άρεσε στα παιδιά. Εμένα τουλάχιστον μου άρεσε πάρα πολύ να μπαίνω σε πίνακες, να είχα αυτήν την ικανότητα. Και έτσι νομίζω μέσα από αυτά τα παιδάκια και μαθαίνουν για την Αφροδίτη και παίζουν. Και εντάξει, ψυχαγωγούνται και μπαίνουν σε ένα μαγικό κόσμο πιο ευχάριστα. Να δείξουμε λοιπόν λίγο στην κάμερα τα δύο βιβλία, Λίτσα ή Σακουλίτσα. Και να δείξουμε και το ταξίδι της κόκκινης ομπρέλας. Είναι αυτό εδώ, είναι από τις εκδόσεις Κέδρος. Εδώ βλέπω λοιπόν ότι λείπει η αχιβάδα και έχει υποστεθεί η ομπρέλα. Ναι. Okay. Αλλιώστε ότι παίρνει τη θέση της αχιβάδας η ομπρέλα. Αλλά το πώς γίνεται έχει ενδιαφέρον νομίζω. Λοιπόν, καταρχήν το βλέπω μεγαλύτερο λίγο από το άλλο. Εμένα μου αρέσει και περισσότερο στο δικό μου το απλοϊκό μάτι. Μέσα βλέπω τον πίνακα τον γνωστό. Με την αχιβάδα, χωρίς την ομπρέλα, είναι ο πρωτότυπος ο πίνακας βέβαια. Ξεκινάμε σωστά. 2013 λοιπόν βγήκε αυτό το βιβλίο, φέτος, πάμε από τον Κέδο. Θέλεις κάτι άλλο να μου πεις για το συγκεκριμένο βιβλίο, είτε για την περίληψη, είτε για κάτι άλλο που θέλεις να μοιραστείς με τον κόσμο? Όχι, απλά θέλω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που έγινε αυτό, γιατί πραγματικά ο σκοπός μου ήταν να βγει νωρίτερα, γιατί
ουσιαστικά το είχα γράψει πολύ πιο πριν, μετά από το πρώτο. Ήθελα να βγει τον επόμενο χρόνο, να μην υπάρχει τόσο κενό. Αλλά δυστυχώς υπήρχε μια δυσκολία στο να βρω έναν εκδοτικό οίκο και έπρεπε να κάνω και εγώ πολλές προσπάθειες. Και αυτό θέλω να πω μάλιστα σε όσους πραγματικά τους ενδιαφέρει το παιδικό. Υπάρχει χώρος, αλλά θέλει πάρα πολύ τρέξιμο, προσπάθεια. Και σίγουρα το μεγάλο μέρος πρέπει να το κάνεις μόνος σου. Δηλαδή, εμείς δουλέψαμε πολύ και εγώ και η Λέλα Στρούτση, εικονογράφος. Εικονογράφος, ναι, να πούμε λοιπόν ότι είναι η κυρία Λέλα Στρούτση. Mm-hmm. Ναι, να συνέχισε. Η οποία ήταν και η πρώτη της, έχει κάνει πάρα πολλά. Έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με την εικονογράφηση. Είναι εξαιρετική εικονογράφος, είναι το πρώτο της βιβλίο επίσημα. Και κάναμε όλο το βιβλίο, το φτιάξαμε και το πήγαμε σχεδόν έτοιμο στον εκδοτικό οίκο. Και με τις ασκήσεις και με το layout, όλο για να, έτσι, αν θέλετε, να τους ρίξουμε λίγο το δόλωμα, να τους πιάσουμε. Και καταρχάς σου έρθει η ιδέα. Και τους πιάσαμε τελικά. Θέλει επιμονή, αλλά τα καταφέραμε. Λοιπόν, θα κάνουμε πάλι ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Θέλω να μου πεις, αφού επιστρέψουμε, ποια είναι η κυρία Λίλα Μαζαράκη που ευχαριστείς και επίσης η κυρία Μαρτίνα Πουλοπάτη Γκέρχαρτ. Και που βλέπω ότι κάπου έχουν συντελέσει στο βιβλίο σε κάποια κομμάτια. Και μετά πλέον μπορούμε να μιλήσουμε και να σου κάνω και μία-δύο ερωτήσεις, έτσι λίγο πιο πρακτικές πέραν της θεματολογίας σου, και να μου πεις και πώς βλέπεις το επόμενό σου βιβλίο ή την εξέλιξή σου σε αυτό το χώρο. Επιστρέφουμε σε ένα-δύο λεπτά πάλι. Σε το string. Όχι string. Radio string. Radio string. Το μεγάλο web radio της πόλης. Και μετά λοιπόν το radio string, το σήμα του σταθμού, μου θυμίζεις λοιπόν Λίλα Μαζαράκη, φίλη σου. Ναι. Okay. Λίλα Μαραζάκη. Μαραζάκη. Μαραζάκη, ναι. Γιατί πάντα το διορθώνω και οι ίδιοι, την μπερδεύουν. Okay. Λοιπόν, είναι μια πολύ καλή φίλη μου, η οποία είναι art, είναι γραφίστρια. Είναι πολύ καλή. Είμαστε χρόνια φίλες και συνάδελφοι, παλιές διαφημιστικές. Και με βοήθησε πάρα πολύ, μας βοήθησε στο να φτιάξουμε το layout, να κάνουμε τα τελικά κομμάτια. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό βοήθησε πολύ περισσότερο στο να αποφασίζει ο κέντρος να το κάνει γρήγορα. Με τη βοήθεια της Λίλας το πράγμα έγινε λίγο πιο... Πήγατε πιο ολοκληρωμένη δουλειά. Ναι, αυτό. Πήγα μια δουλειά νομίζω πιο έτοιμη και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί ήταν πολύ τη βοήθειά της και χρονοβόρα, έτσι. Ναι, καλά, σαφώς. Πες μου λίγο πώς βλέπεις τώρα ή την επόμενή σου γραφική δουλειά. Θέλεις να συνεχίσεις να κινήσεις στο χώρο και σε τι θεματολογία, πάλι σε παιδικό? Κοίταξε, νομίζω ακόμα το παιδικό μ' αρέσει πάρα πολύ και με σταρπάζει, γιατί είναι κάτι που καταρχάς εμένα με κάνει ξεφεύγω. Εμένα με απελευθερώνει, το κάνω για τον εαυτό μου και νομίζω ότι έτσι το χαίρονται και τα παιδιά και οι μεγάλοι. Και είναι κάτι που δεν θα το θέλω πάντα, δεν θα το καταλήψω ποτέ. Να σου πω λίγο σαν καταναλωτής τη γνώμη. Ναι. Πολύ ρομάτζο ζητάει ο κόσμος. Ρομάτζο. Καψούρα, αίσθημα, αγάπες, χωρισμούς, έτσι αυτό το σχέσεις, ρε παιδί μου, ανθρώπων. Ναι. Γιατί στο λέω αυτό. Μαντά κυρίως, Δημουλίδου και τέτοια. Αυτό το πνεύμα, ναι. Νιώθεις ότι θέλεις να αφιερωθείς στο παιδικό? B. Νιώθεις συγγραφέας και επέλεξες το παιδικό, αλλά έχεις ιδέες ή εικόνες ή επιθυμία να μπεις και σε άλλο κλάδο, ή έβαλες κάτω κάποια πράγματα και βγήκαν κάποια βιβλία? Ναι, κάτσε, γιατί δεν ξέρω. Γράφεις δηλαδή, θα έγραφες κάτι άλλο, θα πειραματιζόσουν σε έναν άλλο χώρο εκτός του παιδικού? Mm-hmm.
Ναι, έχω στο μυαλό μου να πειραματιστώ και σε άλλα, γιατί γενικά από μικρή γράφω και έχω ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία και με το γράψιμο. Έχω, θέλω να ασχοληθώ και με κάτι άλλο και με το διήγημα. Είναι... Απλά ξεκίνησα με το παιδικό επειδή είναι κάτι που το γνωρίζω καλύτερα και θεωρώ ότι όταν θες να κάνεις βήματα στην συγγραφή, καλό να αρχίσεις από αυτό που ξέρεις καλύτερα. Οπότε είναι κάτι που μου αρέσει, που το αγαπάω, που το ξέρω. Σίγουρα ο κόσμος θέλει ρομάτζο, αλλά νομίζω ότι πάνω απ' όλα ο κόσμος χρειάζεται να μείνει παιδί σε πολλά πράγματα. Έχει ανάγκη από παιδικότητα. Οπότε ξεκινάω εγώ από αυτό το κομμάτι και νομίζω το ρομάτζο, εντάξει, θα το βρουν αλλού. Όταν είμαι έτοιμη, όμως θέλω να κάνω κάτι άλλο. Και μάλιστα το λέω ότι υποψιάζομαι ότι και εμπορικά, σκεπτόμενος κανένας, το ρομάτζο έχει και μεγαλύτερο κύκλο πωλήσεων. Ναι, φαίνεται ο κόσμος το χρειάζεται πάρα πολύ και εξού και τα τουρκικά. Ναι, καλά, σαφώς. Αν κρίνουμε από τα τουρκικά, να γράφουμε τουρκικά, έτσι. Σε λίγο, ναι, σε λίγο θα πρέπει να τα γράφουμε και στα τουρκικά, να μεταφράζουμε. Νομίζω είναι υπερβολικός και ο ρυθμός που βλέπουμε τουρκικά και γενικά είναι απίστευτο. Η προσέγγιση των μέσων στα τουρκικά serial. Εντάξει, εμένα... Υπάρχει φτηνό και υπάρχει και τουρκικό, έτσι. Πιστεύω ότι υπάρχει κοινό για όλους. Εμένα αυτό δεν είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Μ' αρέσει το ρομάτζο, αλλά σε ένα επίπεδο και σε έναν τρόπο που θα μου βγαίνει εμένα, θα με εκφράζει εμένα. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν μου βγαίνει εμένα προς το παρόν. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν συγγραφείς για να απευθυνθούν. Αλλά σίγουρα μελλοντικά θέλω να ασχοληθώ και με άλλο κομμάτι και άλλο κομμάτι γραψίματος και με το διήγημα και το μυθιστόρημα, όταν όμως νιώσω ότι έχω κάτι να πω. Το επόμενο πλάνο σου, λοιπόν, εάν έχεις οριοθετήσει το επόμενό σου βιβλίο, θα βρίσκεται στο παιδικό ή όχι? Νομίζω ότι ακόμα θα παραμείνω στο παιδικό. Δεν έχω τελειώσει με το παιδί μέσα μου και ακόμα πρέπει να το ολοκληρώσω. Αυτό είναι πολύ καλό και να μένουμε πάντα παιδιά όλοι. Ναι, να μεγαλώσει λίγο και όταν μεγαλώσει μπορεί να πιάσει και κάτι άλλο. Άρα, προσανατολίσεις ένα ακόμα παιδικό, έτσι. Ναι, για την ώρα ναι. Το οποίο ήδη γράφεις, σκέφτεσαι να ξεκινήσεις. Έχω ήδη. Τελειώσει, ίσως. Έχω κάποια γράψη, έχω ήδη κάποιο στο μυαλό μου. Θέλω να είναι συνέχεια αυτού που γράφω. Δηλαδή, θέλω να ασχοληθώ λίγο με το κομμάτι της τέχνης, μέσα το παιδικό, να το δέσω. Υπάρχουν και κάποιες σκέψεις για συνεργασίες και με άλλους ανθρώπους που έχω στο μυαλό μου, τα οποία ακόμα είναι σε σκέψεις. Και θα δούμε. Και σίγουρα θα με ενδιαφέρει να γράψω και ένα παραμύθι για μεγάλους. Παραμύθι για μεγάλους. Ναι. Κάτι σε φαντασία δηλαδή. Ναι. Να παραμείνουμε στο με παραμύθι. Με ενδιαφέρει ως μεγάλος. Θα σε ενημερώσω από τους πρώτους όταν. Θα χαρώ πολύ, λοιπόν, να ακούμε άλλο ένα τραγούδι και επανερχόμαστε. Another one bites the dust. And another one gone. And another
Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Hey! Λοιπόν, όσο ακούγαμε λοιπόν Another One Bites the Dust ή άλλος ένα δαγκόν τη λαμαρίνα από τους Queen, η Ελπίδα με ενημέρωσε ότι στο βιογραφικό της κάτι λείπει. Κάτι λείπει που δεν το έχει γράψει στα βιβλία, αλλά μου το είπε εμένα. Είσαι λοιπόν δραστήρια και σε ένα πολιτιστικό επίπεδο. Ναι. Πες μου. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το γράψω. Εντάξει, γενικά μου αρέσει. Ό,τι γράψω μεν καλόν είναι. Καλόν είναι, έτσι. Αλλά επειδή... Σωστό και αυτό. Πες μου, λοιπόν. Εντάξει, γενικά μου αρέσει πάρα πολύ δραστηριοποιούμε τα πολιτιστικά και έτσι είναι κάτι που αγαπώ πολύ. Εντάξει, πρόσφατα μέσα σε όλα με επιλέξανε πρόεδρο της Παναθηναϊκής. Είναι ένας σύλλογος που υπάρχει εδώ και 30 χρόνια. Είναι πανελλήνιος σύλλογος. Είναι σύλλογος... Επικρατούν οι γυναίκες, γυναικών. Σύλλογος μεγάλος. Σύλλογος μεγάλος, όχι Παναθηναϊκός, αλλά είναι σύλλογος μεγάλος και είναι με πολλές γυναίκες. Με πολλές γυναίκες. Ποια είναι η λογική του, εγώ δεν το έχω ξανακούσει. Ποια είναι η λογική του. Λοιπόν, κοίτα, η λογική του είναι ότι το σκεπτικό είναι να η δραστηριοποίηση της γυναίκας. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε, είχε και ένα ιδιαίτερο ρόλο ευαισθητοποίηση στο κομμάτι της γυναίκας, στη γενική επιχειρηματικότητα, mm-hmm. στην ανάδειξη των πολλών ρόλων της γυναίκας. Και σκοπό έχει να κάνει κάποιες φιλανθρωπικούς σκοπούς, κοινωνικό έργο, οτιδήποτε αφορά τον πολιτισμό και τη δραστηριοποίηση της γυναίκας και πώς μπορεί να βοηθήσει το κοινωνικό σύνολο. Μπορεί να ακούγεται παροχημένο, αλλά τελικά νομίζω ότι είναι κάτι που ακόμα και τώρα έχει λόγω ύπαρξης. Ακόμα οι γυναίκες ψάχνουν τρόπο να δείξουν τη φωνή τους. Φαντάζομαι λοιπόν ότι σε αυτό το σύλλογο εσύ προσπαθείς να κατά κάποιο τρόπο να στήσεις μια διαφορετική υποδομή, γιατί διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, εάν είναι στην κατηγορία των σύλλογων που ξέρω και εγώ, υπάρχει ένας υψηλός μέσος όρος ηλικίας, υπάρχει μια, δεν θα πω δυσλειτουργία, θα πω μια πολύ αργή ταχύτητα. Ναι. Για να κάνουμε οτιδήποτε. Κάνουμε όμως, αλλά πάρα πολύ αργά. Και επειδή είσαι νεότατη, φαντάζομαι ότι αυτά τα δύο στοιχεία δεν προσδιορίζουν την εποχή σου και θέλεις λίγο να τα τρέξεις. Ναι, κοίταξε, καταρχάς ισχύει αυτό που λες, γιατί είναι και πολλά χρόνια ο συγκεκριμένος σύλλογος. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτό θέλω να σου πω ότι είναι πολύ δραστήριες όλες οι, γιατί είναι παραρτήματα όλη η Ελλάδα. Υπάρχει σε όλη την Ελλάδα και κάθε δήμος, κάθε πόλη έχει το δικό της παράρτημα. Μέχρι πρόσφατα στη Νέα Σμύρνη ήταν πρόεδρος η κυρία Πόποτα, που για προσωπικούς λόγους δυστυχώς έπρεπε να αποχωρήσει. Mm-hmm. Έχασε πρόσφατα τον άντρα της και θερμά συλληπιτήρια από όλους μας. Και από εμάς βεβαίως. Είναι πολύ δραστήρια, πολύ δραστήριος σύλλογος. Θέλω να σου πω και έχει κάνει πολύ μεγάλο έργο και μπορείτε να το δείτε όλοι και στο site της Παναθηναϊκής. Απλά αποφασίσανε να. Η κυρία Γιαννίνη εμένα μου το ανέθεσε. Να χαμηλώσουν λίγο το μέσο όρο ηλικίας για να μπουν και λίγο νέα άτομα και να κάνουμε και λίγο πιο έτσι πράγματα έτσι. Να κάνω λίγο λοιπόν και μια πολιτική παρατήρηση. Πήρες δαχτυλίδι λοιπόν. Δεν είσαι εκλεγμένη ή δεν είσαι εκλεγμένη ακόμα ή δεν υπάρχει λόγος. Κοίταξε, όχι, δεν μου αρέσει να παίρνω δαχτυλίδια, γιατί τα δαχτυλίδια είναι. Αστείευομαι καταρχήν. Έτσι, σε συλλογικό επίπεδο, το να σου δώσει κάποιο κάτι τέτοιο είναι και εύκολο να δει ως πόσο μπορείς και να το τρέξεις. Έδωσα το λόγο μου, που είναι πιο ισχυρό από το δαχτυλίδι. Okay. Τα δαχτυλίδια μπαίνουν και βγαίνουν. Ο λόγος για μένα είναι πιο σημαντικός. Σαφώς μπαίνουν και βγαίνουν τα δαχτυλίδια. Λοιπόν, εγώ να σου πω, όπως σου είπα και στο διάλειμμα, ότι σαν NSTV έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση γενικότερα με τους συλλόγους της Νέας Σμύρνης. Οπότε δεν αποκλείω να συζητήσουμε με το TV για οποιαδήποτε σχέση. Και σαν ραδιόφωνο, την Πέμπτη έχουμε μια αυστηρά πολιτιστική εκπομπή, η οποία θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ δυνατή, σε συλλόγους μεγάλους και με πάρα πολύ κόσμο και με πολύ μεγάλη ιστορία, όπως είναι οι Ήμβροι, όπως είναι οι Ίωνες, όπως είναι οι Πυρώτες, όπως είναι οι Κρήτες, όπως είναι οι Πόντιοι, οι Κρήτες, ναι. Άρα λοιπόν και το ραδιόφωνο, το web radio και το TV επιδιώκει και μας επιδιώκεται να έχουμε το ΜΜΕ κομμάτι
κάποιο τμήμα του από τους συλλόγους. Είμαστε στη διάθεσή σου, λοιπόν. Ωραία, θα χαρώ πολύ. Και θεωρώ ότι είσαι και τουλάχιστον καλή γνωστή για να μην πω φίλη, οπότε μπορούμε πολύ άνετα να συζητήσουμε κάποια τέτοια πράγματα. Θα χαρώ πάρα πολύ και χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας και σίγουρα θα έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Επίσης, μας υπόσχεσαι ότι στο επόμενό σου βιβλίο θα ξανάρθεις να μας το ξαναπαρουσιάσεις. Με πολύ χαρά. Ωραία, λοιπόν, νομίζω να κάνουμε μία αποφώνηση. Είναι η ώρα 8. Ήταν μαζί μας η κυρία Αμιναδάκη Ελπίδα, η οποία μας παρουσίασε την συγγραφική της δραστηριότητα μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων. Δείξαμε κάποια πλάνα από την εκδήλωσή της στο πολιτιστικό χώρο Γαλαξία. Θα είμαστε μαζί σας πάλι την επόμενη Τρίτη 7 με 8 το βράδυ, πάντοτε με έναν εκλεκτό καλεσμένο. Από μένα λοιπόν το Δημήτρη, καλό βράδυ και μην χάσετε τη Λάσπη της Πέμπτης, την οποία παρουσιάζω και αυτήν. Στη Λάσπη της Πέμπτης θα έχουμε καλεσμένη την πρόεδρο της νεολαίας των ανεξάρτητων Ελλήνων, την κυρία Μανταλένα Παπαδοπούλου, μια νεότατη κοπέλα, η οποία θέλουμε να δούμε πώς δραστηριοποιείται στα πολιτικά δρόμενα εκπροσωπώντας τους νέους. Καλό βράδυ λοιπόν και καλή συνέχεια. A big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it! We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes. Gonna make you zombie someday. You got mud on your face. Big disgrace, somebody better put your bag into your place. Waving your banner all over the place. We will